Καθόλου. Καθόλου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν φαντάστηκα τον εαυτό μου με ένα παιδί. Κάποια στιγμή στη ζωή μου έμεινε έγκυος βέβαια και το κράτησα με πολλά ερωτηματικά και πιθανόν γι' αυτό το έχασα, δηλαδή μετά από αρκετό διάστημα. Κάνατε αποβόλια που βάλατε. Πέθανε το, ήταν μια κύση που, ναι, στο πέμπτο μήνα. Όχι. Στο πέμπτο μήνα. Δεν πήγε καλά. Που δεν πήγε καλά. Συνέβη η εγκυμοσύνη από την αρχή πώς ήταν? Η εγκυμοσύνη ήταν μια χαρά. Ήταν γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ. Μου είπαν ότι τελικά, επειδή στριφογύριζε πάρα πολύ το μωρό στη μήτρα, στην κοιλιά, κάποια στιγμή δέθηκε, τσάκισε ο ομφάλιος λόρος και δεν τρεφόταν κανονικά. Ναι. Και ατόνισε ουσιαστικά. Πέθανε από ατροφία, από ασιτία. Ψυχολογικά σας κόστησε όταν. Ναι, σαφώς σε κοστίζει αυτό ψυχολογικά, να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρό, γιατί ξέρω άλλες γυναίκες που έχουν κάνει και πάρα πολλές αποβολές, ναι, και αντίστοιχα έχουν χάσει παιδί σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Και προσπαθούν μετά ξανά. Και προσπαθούν ξανά και προσπαθούν και με εξωσωματικές. Βέβαια. Δηλαδή, πιστεύω ότι το κάνουν γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη προτεραιότητά τους. Δηλαδή, νομίζω ότι μια δυσκολία που μας συμβαίνει σε ένα τομέα στη ζωή ή μας κάνει. Μας δείχνει πόσο το θέλουμε, ή λοιπόν μας δυναμώνει και μας πεισμώνει και λέμε όχι, εγώ αυτό θα το καταφέρω, θα το παλέψω, πράγμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό, ή αν δεν το παλέψεις, ναι μεν σε έχει τρομάξει, σε έχει πονέσει, σε έχει πληγώσει, όλα αυτά συνέβησαν και σε μένα, αλλά προφανώς παράλληλα δεν το έχεις και τόσο μεγάλη ανάγκη, ούτως ώστε να μπεις στη διαδικασία να ξεπεράσεις το φόβο, το πόνο, όλα αυτά.